ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ομόνια. Πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Η Ομόνια βρίσκεται τούτη ώρα στην εξάδα. Ο Απόλλωνας θέλει να κερδίσει και να διεκδικήσει φετινή σεζόν. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει. Αδιανέβηκαν να πιέσουν ψηλά της Λευκωθέας. Προσπαθεί να οργανώσει μια νέα επιθετική προσπάθεια η Ομόνια. Παναγιωτού κάνει ωραία ενέργεια για να βρει την Τζασμίν. Όμως κάνει δυνατή η πάσα. Εύκολο το έργο για την Ζαχαρίου. Κεφαλιά από την Παναγιώτου πάνω στην Ζαχαρίου. Πρώτη τελική στον στόχο για την Ομόνια που απειλεί και πάλι. Το 19ο λεπτό, εδώ είναι η φάση. Με την κεφαλιά της Ελένας της Παναγιώτου. Γνώμη και θέλησε να βρει την Παναγιώτου, η Παναγιώτου δεν πέρασε. Μιχαήλ γύρισε πίσω στην Κόξ και αυτή στην Ζαχαρίου. Συνέχεια στο μάτς. Για λίγο με 10 Λευκωθέα. Μια ματιά μπαγιά την οποία ελέγχει η Γεωργίου μέχρι να βρει να πιει Ζαχαρίου και να μπλοκάρει και να δώσει συνέχεια. Τρέχει ξένια Γεωργίου για να την προλάβει. Έκανε το γύρισμα η Παναγιώτου για την Αμουάκο που κατέβασε την μπάλα. Σε πίσω στην Τζασμίν που έκανε το γιο της Ζαχαρίου. Καλή στιγμή για την Ομόνια στο 28. Περίδα του λένε τόσες ευκαιρίες. Εδώ είναι η τελευταία. Ζαχαριού. Ως κατάφερε να μπλοκάρει η Κουζάλη. Πάρα πάει τώρα πίσω στην τερματοφύλακα της Ζαχαρίου. Παναγιώτη μας αφήσει τον Κωνσταντίνο και ακόμα πιο πίσω στην Γεωργίου. Γερή. Πιέζει. Κόβελες εκτέλεσε. Η Παναγιώτη που έβαλε εκεί το πόδι. Δεν ευκαιριάστηκε η Ζαχαριού. Μάζει σε την μπάλα. Ζαχαρίου από μάκρυ είναι μπροστά από την... που θέλει να εκμεταλλευτεί και το momentum τώρα. Αμοάκο για την Μπόβελεφ. Κάθετα για την Γκέιτα. Για θέλησε να παίξει με την Τζασμίν. Βγήκε η Ζαχαρίου και μπλοκάρε. Καλή κυκλοφορία πάντως από την Ομόνια. Πέτρο, νομίζω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο κύριος Ιωακήμ από το ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν... Ρολάνδη. Έκανε το γύρισμα η Ζαχαρίου. Μπλοκάρε την μπάλα. Ομόνια. Την πρόκριση. Σακαλί με το κεφάλι γύρισε πίσω στην Ζαχαρίου. Πάμε καλώς στον αγωνιστικό χώρο, αλλά Πετρό. Εντάξει, νομίζω, Ανδρέα, το δεύτερο γκολ έχει βάλει φωτιά στους δύο πάγκους. Αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Στο παιχνίδι χρειάζεται μόλις δύο γκολ, δύο μόνο για να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση και ασφαλώς. Της τρεξίματα και πίεση ψηλά, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την Λευκωθέα που δεν μπορεί να κρατήσει μπαλά. Αυτός θεωρώ. Τέλεσε Βίλιαμς και παγιά από την Σακαλή.
Τζέιντα εκτός περιοχής κάνει το γιου. Καθαρίου. Καμουάκο κέρδισε την κεφαλιά για να απελευθερωθεί. Κάνουν κίνηση τρεις συμπαίκτριες της. Θέλει να βρει την Ρολάνδη από δεξιά μπροστά της η Σακαλή. Με μια κολλήρισμα και το γιου που έγινε η Ζαχαρίου. Θα μπλοκάρει. Εδώ είναι το γύρισμα της Ρολάνδη και το σούπ στην κίνηση από την Τζέιντα Κόλμπερ. Το οποίο απάντησε Ζαχαρίου με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια τραυματίστηκε και την έδια και πάει στην επίθεση, πάσα της. Πάει στην Ζαχαρίου. Έτρεξε και η Τζέιντα να βάλει πίεση. Μάζεψε όμως η Ζαχαρίου. Γύρισε όμως πίσω στην Ζαχαρίου. Η της Ζαχαρίου και πλάγια. Τώρα θα εκτελέσει Μπόβελε. Με δύναμη Ζαχαρίου. Απομάκρυνε ξανά η Μπόβελε. Με σέντρα. Και παγιά από την Γεωργίου. Κατέβασε η Μιχαήλ. Δεν έτσι όπως δεν πρέπει. Η Αποάκου ένα που κοντράρει και βάζει στην Ζαχαρίου. Εδώ είναι η φάση, η εκτέλεση του φάουλ από την Βόβελετ με τις βροχές από μάτρινε η Ζαχαρίου και νέο το σούτ που έχει